Καλημέρα YouTube, καλώς ήρθατε στο κανάλι των Ενορθεστρούμους. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνω μια επισκόπηση από το ρολόι που φοράω σήμερα. Μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ως ένα απλό καταδυτικό ρολόι, αλλά πιστέψτε με δεν είναι. Πάμε να το δούμε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κοπέλα μου για αυτό το πολύ όμορφο δώρο. Έψαχνα πολύ καιρό για ένα καλό ρολόι, απλά δεν είχα αποφασίσει τον τύπο. Αρχικά σκεφτόμουν για ρολόι GPS, όπως είναι το Garmin Fenix 5 ή το Sunto Traverse. Πολλά τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου ρολογιού, όπως για παράδειγμα παλμογράφος, χάρτης, πηξίδα, πλοήγηση και πολλά ακόμη. Αλλά με κόστος που ξεπερνά 350 ευρώ και πρέπει να το φορτίζεις κάθε 3 με 6 μέρες ανάλογα με την χρήση του. Μετά είναι τα ψηφιακά ρολόγια, όπως είναι το Casio G-Shock, σταθερή αξία του εννοείται, αλλά εγώ ήθελα κάτι διαφορετικό, κάτι με περισσότερο χαρακτήρα. Και γι' αυτό κατέληξα στο Citizen NY0040. Ένα αναλογικό ρολόι που λέει την ώρα, την ημέρα και την ημερομηνία. Δηλαδή ότι ακριβώς χρειαζόμουν. Το συγκεκριμένο είναι ένα αυτόματο καταδυτικό ρολόι και όταν λέμε αυτόματο, αυτό σημαίνει πως δεν έχει μπαταρία. Ανταυτού έχει ένα μεταλλικό αντίβαρο το οποίο περιστρέφεται με οποιαδήποτε κίνηση του χεριού, κουρδίζοντας ένα ελαττήριο που παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την κίνηση του ρολογιού. Δηλαδή, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το φοράμε. Παρ' όλα αυτά, το ρολόι μπορεί να μείνει και στάσιμο για 43 με 45 ώρες. Ο μηχανισμός του ρολογιού είναι ένας Miyota 8203α με 21.600 χτύπους την ώρα. Αυτό σημαίνει πως ο δείκτης των δευτερολέπτων χτυπάει 6 φορές το δευτερόλεπτο. Πρώτη φορά βγήκε στην αγορά το 1997, δηλαδή μιλάμε για ένα ρολόι που κατασκευάζεται εδώ και 20 χρόνια. Αυτό όμως που με κέντρισε πραγματικά το ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως το Ιταλικό Ναυτικό επέλεξε το συγκεκριμένο ρολόι για τους υποβρύχιους καταστροφής Marina Militare για 10 ολόκληρα χρόνια, από το 1997 μέχρι και το 2007. Επίσης, μία από τις προϋποθέσεις ήταν να δοκιμαστεί το ρολόι σε πιέσεις 50 μπαρ, δηλαδή μιλάμε για βάθος 500 μέτρων, και το ρολόι πέρασε. Τέλος, μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 43 χιλιοστά είναι η διάμετρος της πρόσωψης, περιστρεφόμενη με 60 κλικ. Το καντράν του ρολογιού είναι μαύρο γυαλιστερό και οι δείκτες του, όπως και τα σημάδια και τα σημαδάκια της ώρας, φωτίζουν στο σκοτάδι. Η κατασκευή του είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 316L και το πάχος του είναι 13 χιλιοστά. Το ρολόι έρχεται με ένα κλασικό λαστιχένιο λουράκι της Citizen, με τα όρια αποσυμπίεσης τυπωμένα επάνω του. Θα μας τα πούν βέβαια καλύτερα οι δείτες κάτω στα σχόλια. Εγώ προσωπικά προτίμησα να το αλλάξω και αγόρασα αυτό το πολύ ποιοτικό λουράκι Zulu, που πιστεύω πως σου ταιριάζει πολύ περισσότερο. Φτάνοντας στο τέλος, δυστυχώς δεν μπορώ να σχηματίσω μια ολοκληρωμένη άποψη, μιας και το ρολόι το φοράω μόνο 4 μέρες. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως η διάρκεια του στον χρόνο και η μεγάλη του ιστορία μιλούν από μόνες τους. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω, το ρολόι έχει και πιστοποίηση ISO. Αυτό είναι το Citizen NY0040. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας μέρα.